Γεια σας, είμαι η Αθανασία Σκορδά από το Design Teams Maya's Memories σε ένα σύντομο tutorial βιντεάκι για τη μεταμόρφωση επίπλου. Περνάμε το Black Gesso Maya's Memories σε όλη την επιφάνεια του επίπλου. Στη συνέχεια το Antique Paint Black στην επάνω επιφάνεια του επίπλου. Στα συρτάρια περνάμε το υβριδικό άσπρο Maya's Memories. Χρησιμοποιούμε κόλλα για decoupage για να κολλήσουμε το ριζόχαρτο Red Designer. Κολλάμε το ριζόχαρτο και γυαλοχαρτάρουμε ώστε να επαναλάβουμε το ίδιο μοτίβο στο επόμενο συρτάρι. Περνάμε το Velvet Varnish σε όλη την επιφάνεια επάνω στο ριζόχαρτο. Αναμειγνύουμε 3D Structure Powder με το Antique Paint Wine Red. Αναμειγνύουμε το Mineral Sand με το Antique Paint Forest Green και Dijon. Και περνάμε αντίστοιχα το Stencil. Με τα αντίστοιχα χρώματα και με ένα σκληρό χοίρινο πινέλο περνάμε dry brush στην επάνω επιφάνεια του επίπλου. Εφαρμόζουμε το Black Gesso Maya's Memories στα διακοσμητικά στοιχεία και περνάμε το Forest Green και το Dijon. Κάνουμε dry brush με το Shabby Paste και στη συνέχεια περνάμε το υβριδικό χρώμα Antique Gold dry brush στα διακοσμητικά. Αναμειγνύουμε το υγρό κερί με το Vintage Stain και περνάμε κατά τόπους το διακοσμητικό στοιχείο. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε πάλι υγρό κερί και περνάμε το Vintage Powder Pecan κατά τόπους επάνω στο διακοσμητικό στοιχείο. Με το Heavy Body Gel κολλάμε τα στοιχεία μας επάνω στο επιπλάκι μας. Στο τελικό φινίρισμα χρησιμοποιούμε το Velvet Varnish σε όλη την επιφάνεια και το επιπλάκι μας είναι έτοιμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Αθανασία από το Καλλιτεχνείο.